Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στη φόρα και σήμερα και τι δεν σας έχουμε. Η μη αποκάλυψη μετά την άλλη. Της γκαζόζας στο κάγκελο στο ελληνικό κοινοβούλιο, εδώ θα αποκαλύψουμε τα πάντα. Πώς ανατρέπονται τα όσα ακούστηκαν, τα όσα έχουν υποθεί μέχρι στιγμής. Να καλησπερίσω, κοντά μας έχουμε τον ανεξάρτητο βουλευτή πλέον, τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Καλησπέρα σας κύριε Καμένο. Καλησπέρα, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε και πρόεδρο της δύναμης ελληνισμού. Έτσι, να το λέμε. Έχουμε και συνεργασία με τον κύριο Καρατζαφέρη πλέον. Να το τονίσουμε. Σύμπραξη για τις εκλογές. Ναι. Άρα οι πατριωτικές δυνάμεις ενώθηκαν. Εμείς ξεκινήσαμε, δώσαμε τα χέρια και θα πάμε νομίζω πάρα πολύ καλά. Και Ευρωβουλή, πλήρες ψηφοδέλτιο και βουλευτικές εκλογές. Θα μας τα πείτε και στη συνέχεια. Να είστε καλά. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Παραπολιτικά, ο κακός χαμός. Πρώτη φορά θίασος, ούτε η επιθεώρηση στο Δελφινάριο να ήταν. Αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τα όσα γίνονται στη Βουλή. Μαριονέτες πολιτικοί, αστείοι κομικοί, οι οποίοι όμως τι κάνουνε, καταστρέφουνε τη χώρα. Να καλησπέρισουμε τον Πάνο Τζίφα που είναι σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα, Πάνο Τζίφα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι έχει γίνει, με αυτή την γκαζόζα. Να η γκαζόζα βγαίνει εδώ πέρα, λένε γκαζόζα, σας έχουν τρελάνει. Σας έχουν βομβαρδίσει από site, εφημερίδες, κανάλια για τον κύριο Φωκά, ο οποίος έχασε την ψηφοφορία, λέει, γιατί πήγε τουαλέτα μετά την καζόζα που τον γέρασε ο Καμένος. Και ο Πάνος Καμένος. Έτσι. Εδώ πρέπει να τα διορθώνουμε λίγο. Βάτε ο πι τελεία Καμένος, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Πάντως μαζί σας είναι ο καλός ο Καμένος. Ναι, εδώ έχουμε τον καλό Καμένο. Και τον αποκαλυπτικό Καμένο. Μάλιστα. Η αποκάλυψη ποια είναι σήμερα, ότι το κυλικείο της Βουλής δεν έχει καζόζα. Μισό το αποκαλύπτω επίσημα σήμερα το μεσημέρι, να ξέρει ο κόσμος ότι το δούλευμα έχει ένα όριο. Ο ευθελισμός του Κοινοβουλίου έχει ένα άλλο όριο το οποίο ξεπεράστηκε χθες. Σήμερα το πρωί το εξεφτύλισε το Κοινοβούλιο ο κύριος Καμένος και θα εξηγήσω μετά ο κύριος Πάνος Καμένος, ο άλλος, όχι ο καλός, εγώ. Αλλά το Κοινοβούλιο δεν έχει γκαζόζα. Δεν έχει γκαζόζα. Δεν είχε ποτέ. Και πώς τον κέρδισε. Η γκαζόζα είναι σαν να λέμε πήγα για καφέ, πήγα να πάρω ένα νερό. Έτσι. Είναι. Το μέσο με το οποίο ο κύριος Πάνος Καμένος σήμερα έβγαλε στο κλαρί το βουλευτή του, λέγοντας το πρωί στο Sky, στη Μαρία και στο Δημήτρη, ότι εγώ έδωσα εντολή στον κύριο Φωκά να πάει να πιει γκαζόζα για να ζωρίσω τον Τσίπρα. Και ο κύριος Φωκάς την ίδια ώρα είχε βγει στο θέμα ράδιο, νομίζω το πρωί. Να τον ακούσουμε τον Ιωαννίδη. Και είπε ότι πήγα μόνος μου. Να τους ακούσουμε. Διαψεύει τον άλλο, μιλάμε για εξευθυλισμό και προσωπικό του καθενός. Πέρα από το κομματικό. Το θέμα είναι ότι κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη. Κοροϊδεύουν τους Έλληνες πολίτες. Ο Κοσμάκης όμως έχει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν ψηφίζεται διότι ο ένας αρχηγός εκβιάζει τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το μήνυμα με όχημα μια γκαζόζα η οποία δεν υπάρχει. Άρα κερνά την γκαζόζα η οποία γκαζόζα δεν έχει το υλικό κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει γκαζόζα. Δεν έχει το κυλικείο. Δεν έχει το κυλικείο. Καταπληκτικό. Για πάμε να δούμε τι λένε. Για πάμε το δούμε παρακάτω. Θα μας τρελάνουν. Είχαμε πάμε στο σήμερα κύριε Υπουργέ γιατί είχαμε ένα λαλούμ χθες στη Βουλή με έναν βουλευτή σας ο οποίος έλειπε για κάποιο λόγο που εξήγησε ο ίδιος. Εγώ του είπα του βουλευτή μου, τον κύριο Φωκά, όταν μου λέει τι θα κάνουμε, θέλω να σου πω κάτι για να καταλάβουν τι σημαίνει εγκαταλείπουμε τους ανεξάρτητους Έλληνες και βολευόμαστε με τρεις μεταγραφές υπουργών, τους οποίους δίνουν μια καρέκλα. Είπα του Φωκά, μου λέει τι θα κάνω, θέλω να πάω μια γκαζόζα επιδεικτικά στη Βουλή. Και πήγε στο καφενείο της Βουλής. Και θα πιει μια γκαζόζα επιδεικτικά για να καταλάβουν ότι δεν μπορεί πλέον να απειλούμαστε εμείς με διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας αντιθεσμικά. Ο κανονισμός της Βουλής είναι ξεκάθαρος. Άρα, ο Δημήτρης Καμένος που έχουμε εδώ πέρα ζωντανά στην εκπομπή μας λέει ότι γκαζόζα δεν πουλάει το κυλικείο της Βουλής. Θα αρχίσει να. Τώρα έγινε της μόδας. Η Λούξε έχει, ο φίλος μου ο Μαρλαφέκας την έχει. Γεια σου Γιάννη. Ναι. Και γιόρταζε και ανταλλάξαμε και ευχές στο Γιάννιου. Στην Πάτρα, η μεγάλη εταιρεία ελληνική. Έτσι. Και μπράβο της έχει τη Λούξ. Ας κυκλοφορείς πλέον, την κάναμε μόδα. Και σπόνσορας να έρθει εδώ στην εκπομπή. Έγινε πλέον μόδα και θα κυκλοφορήσει η γκαζόζα και στο κυλικείο της Βουλής πλέον. Όλοι γκαζόζα θα ζητάνε όλοι. Γιατί δεν υπάρχει. Να η ευκαιρία να πουλήσουμε και να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Πάντως η γκαζόζα δεν δημιουργεί συχνουρία. Κάτι άλλο είπε ο κύριος Φωκάς ίσως. Δεν υπήρχε καμία συχνουρία. Υπήρχε ένα σχέδιο, εντολή του Καμένου, να μην είναι μέσα εκείνη την ώρα για να ζοριστεί ο Τσίπρας στην ψηφοφορία, λες και έχουμε να κάνουμε μενάζια ζευγαριού ή κάποιος που χάσε λίγο στο τάβλι και τσαντίστηκε και πήγε μια βόλτα να πάρει ένα κανένα τσιγάρο. Δεν είναι έτσι. Νομοθετεί η Βουλή για τους Έλληνες πολίτες και σήμερα ο Έλληνας πολίτης τι βλέπει, ότι ο πρόεδρος ενός κόμματος που συγκυβερνά 4 χρόνια με έναν άλλον που ήταν αγκαλιά και μαζί πουλήσανε και το Μακεδονικό και τις Πρέσπες, κάνουν πλάκα σήμερα
με το μέλλον της Ελλάδας. Με το μέλλον ενός νομοσχεδίου. Ο κ. Στοκάζη, να το βλέπουμε. Ναι, ναι. Το μάθαμε. Είναι την ώρα. Πάμε να δούμε που, λέει, που εξηγεί το πώς πήγε για κατούριμα. Αυτά, αυτή είναι η Βουλή. Δεν είναι επιθεώρηση. Δεν είναι στο Βελφινάριο. Εδώ, κοιτάξτε τη βουλευτή να λέει πώς πήγε η κατούριμα. Ακούστε τον. Ξεκινάει η ψηφοφορία εκείνη τη στιγμή για το λόγο ότι είχα πιει μια γκαζόζα στο κηλικείο. Πήγα στην τουαλέτα. Έλειψα για 2 λεπτά. Πού προβλέπει ο κανονισμός να σταματάει η διαδικασία? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Απίστευτα πράγματα. Λάρο, τραγικό. Δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ, μα ποτέ, δηλαδή να τρέξαμε στην αρχή της Βουλής. Αν έχει ξαναγίνει τέτοια κουβέντα από βουλευτή, την ώρα της ψηφοφορίας να λέει: εγώ πήγα στην τουαλέτα, δεν μπορώ να ψηφίσω γιατί είχε τη συγνωρία. Το αν έπιασε να πάνε στην τουαλέτα. Είναι δεν γίνεται αυτό. Το θέατρο του παραλόγου, απλώς να μείνουμε στην ουσία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει πλειοψηφία, δεν έχει τη δεδηλωμένη. Γι' αυτό και ο κύριος Βούτσης χθες αναγκάστηκε. Ήρθε ο ίδιος στο κοινοβούλιο, κάτσε στα έδρανα, όχι στη θέση του Προέδρου, και ανήγγειλε ότι θα γίνονται όλες οι ψηφοφορίες από εδώ και πέρα με ονομαστική και θα πρέπει σε κάθε νομοσχέδιο και σε κάθε επιτροπή να ψάχνει η κυβέρνηση του 151. Αυτό είναι τραγικό. Δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία και το κοινοβούλιο. Δεν έχει υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Υπάρχει στην τύχη, όπως τα λέμε, με δανεικούς και αποστάτες. Διότι από την ψήφο εμπιστοσύνης, άλλοι ψήφισαν, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης, άλλοι ψήφισαν τις πρέσπες, διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται. Εμείς πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν και σοβαροί μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν λέω για μένα, για κανέναν. Υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι. Δεν πρέπει να απαξιώσουμε το κοινοβούλιο και τη δημοκρατία, διότι είναι το μόνο που μας κρατά αυτή τη στιγμή σε μια συνοχή μαζί με το στρατό και τη θρησκεία μας. Πρέπει να κρατήσουμε την κοινωνία μας όρθια, να περάσει πλάκα με την καζόζα. Αλλά αυτά που ο κύριος Καμένο σήμερα το πρωί στους συναδέλφους σας δεν είναι καθόλου για πλάκα. Αγαπητέ κύριε Καμένο, μία ερώτηση. Χθες δικαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η εγγονή ενός εκ των μακεδονομάχων, του γνωστού καπετάν Τρομάρα. Αυτό μπορεί να αλλάξει τη συνθήκη των πρεσπών ή το γενικότερο στάτους? Αυτό είναι μία. Έχω μιλήσει μαζί της, περιμένω και την απόφαση την ίδια να τη διαβάσω, το διατάφτα δηλαδή, το σκεπτικό της απόφασης. Από τους δικηγόρους είμαι σε επικοινωνία. Να δω το σκεπτικό. Μέχρι να διαβάσω ακριβώς το σκεπτικό, δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά να πρέπει να ξέρουμε ότι ο Κοτζιάς Καμένος Πάνος, ο άλλος είπαμε, όχι ο καλός, και ο Τσίπρας, στην τελευταία σελίδα της σύμβασης, στο Google να τη διαβάσουν, συμφωνίες που θα την καταβάσουν, στο παράγραφο 9, άρθρο 20, λέει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία είναι αμετάκλητη, ισχύει επαόριστον και όλα τα άρθρα είναι αμετάκλητα. Και ειδικά, ποια άρθρα είναι αμετάκλητα? Ποια? Το άρθρο 1-3, το οποίο είναι η γλώσσα, ταυτότητα και το όνομα. Αυτά, με λίγα λόγια, λέει στο τέλος ότι δεν θα αλλάξουν ποτέ, όποιος και να κυβερνά, και δεν επιτρέπεται και θα ισχύουν για πάντα, επαόριστο. Μάλιστα. Ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή άμεσα θα έλεγα, να γίνει κάτι είναι πριν ακυρωθεί από το ΝΑΤΟ, δεν έχουμε κυρώσει ακόμα, έτσι, κατά παράβαση όλης της συμφωνίας των Πρεσπών, όπως ήρθε πέρυσι τον Ιούνιο, που εγώ είπα όχι στον Κουτζιά και διεγράφην, και καλώς διεγράφην τότε, είδαμε τι τραβάμε σήμερα, πρέπει να απαξιώσουμε την υπογραφή του Κουτζιά, έτσι ώστε να μην εκπροσωπεί νόμιμα το ελληνικό δημόσιο την ώρα που υπογράφει. Πώς γίνεται αυτό? Πριν το ΝΑΤΟ, λέω, μόνο εάν ισχύουν οι κατηγορίες του κυρίου Καμένου, του άλλου Καμένου, ότι ο κύριος Κοτζιάς έχει πάρει 50 εκατομμύρια να τα δώσει Σκοπιανούς. Αυτό πρέπει να αποκαλύψω στην εκπομπή σας, ότι έχω απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει δεχθεί μηνυτήρια αναφορά με απομαγνητοφωνήσει των συνεντεύξεων του κυρίου Κοτζιά, ο οποίος λέει ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Καμένος μας κατηγόρησε ότι πήραν 50 εκατομμύρια. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα στείλει την αμελητή την καταγγελία, την μηνυτήρια αναφορά στη Βουλή, στον κύριο Βούτση, και θα διερευνηθεί πλέον από το Κοινοβούλιο και από την εισαγγελία. Εάν υπάρχει περίπτωση να αποδειχτούν σωστά αυτά που λέει ο Πάνος ο Καμένος και έχει στοιχεία, τότε ο κύριος Κοτζιάς έχει δράσει με δόλο, αν έχει κάνει ενεργητική, παθητική δωροδοκία ή ξέβλημα χρήματος. Δεν ισχύει η υπογραφή του και ίδιος πάει ισόβια. Είναι προδοσία. Σοβαρά όλα αυτά. Αυτά είναι σοβαρά γιατί είναι καταγγελίες Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν τα λέω εγώ, το δημοσιογράφος. Δεν κυκλοφόρησαν έτσι. Ο κύριος Κοτζιάς, τον κύριο Σαχινίδη και στην κυρία Στάι, σε 2 συνεντεύξεις του έχει μιλήσει για τις κατηγορίες στο πρόσωπό του από τον κύριο Καμένο για χρηματισμό, για το δημοψήφισμα και για τις πρέσπες. Εάν έχει μεταφέρει χρήματα, έχει πάρει. Έχει δράσει με δόλο ο δικός μας ο διαπραγματευτής, οπότε δεν ισχύει η συμφωνία και θα μπει φυλακή για πάντα. Αν δεν ισχύει αυτό, θα πρέπει να μπει φυλακή ο Καμένος. Ο άλλος, διότι έχει πει ψέματα για έναν συναδελφό του.
Και αυτά βέβαια είναι εισαγγελία. Είναι βαρύτατε σε αυτέ οι κατηγορίε. Μεταξύ του είναι. Εμεί απλά. Σφάζονται σαν κοκόρια. Παρακολουθούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Σήμερα το πρωί ο κ. Καμένος πέρασε σε ένα άλλο επίπεδο και είπε ότι έχω και άλλη μια σειρά αρχεία και φακέλου να τον βάλω φυλακή τον κύριο Κοζιά. Μαζί με την κυρία Μπαγκογιάννη. Άρα έχει στοιχεία συγκεκριμένα. Να για δούμε λοιπόν. Θέματα. Περιμένουμε μια... λοιπόν να τα δούμε αυτά τα στοιχεία που έχει ο Κ. Να λειτουργεί και το κράτο όμω έτσι. Άρα πρέπει να υπάρχει και παραπομπή του σε κάποιο ειδικό πρέπει να υπάρχει και παραπομπή του σε κάποιο ειδικό δικαστήριο. Οπωσδήποτε εφόσον προσέξτε ποια είναι η διαδικασία εδώ πέρα να ξέρουμε θα το υποστηρίξει, για να μην λαϊκίζουμε χωρίς λόγο στον κόσμο να είμαστε σοβαροί. Πρέπει ο πρόεδρος της Βουλής με πίεση όλων μας να ξεκινήσει μια επιτροπή προανακριτική εξεταστική στη Βουλή. Μόλις πάει η μηνυτήρια αναφορά από την εισαγγελία, γιατί έχει φύγει από την εισαγγελία, ένα Υπουργείο Δικαιοσύνης τώρα κάνει λίγο χρόνο, ξέρετε, δεν πάει και γρήγορα. Από τη Μεσογείο να έρθει μέχρι τη Βουλή αργεί. Μόλις έρθει στη Βουλή. Θα πρέπει ο πρόεδρος της Βουλής να κρίνει εάν θα κάνει επιτροπή. Τώρα εδώ πέρα είχαμε και σήμερα. Εκεί πέρα είναι όλα. Α, μπορεί και να μην το κρίνει η πλειοψηφία. Αυτή η Βουλή με αυτόν τον πρόεδρο να κρίνει. Δεν θα κινηθούμε. Εμείς δεν θα πέσουμε. Τα λέω αυτά για να προλάβω όλα αυτά. Επειδή έχουμε 16 ανεξαρτήτους και αύριο θα διαλυθεί ο Πάνος, θα είμαστε 21. Αύριο διαλύεται. Ένα άλλο μήνυμα είναι αυτό. Τότε δεν λειτουργεί εύρυθμα η Βουλή, όπως είπα. Είναι 145 μόνο. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα τον πιέσουμε όλοι να ανεξαρτήτων Ελλήνων. Φανταστείτε, τον εξαρτημένο πήγαν να γράψουν Ελλήνων, του κόμματος ανεξαρτημένοι, αφού πήρανε καρέκλες. Το αν έφυγε, το βγάλανε, λες και κάτι ξέρουνε στο κοντρόλ. Για πείτε.